Τους καλεσμένους μας. Είναι η επόμενη μέρα του συνεργατισμού, δεκάδες τα ερωτήματα, πολλά που πρέπει να απαντηθούν. Εδώ με την κυρία Ορφανίδου και τον κύριο Βιολάρη. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Γεια σας. Μία συμφωνία για το καλό μας ή με πολύ κόστος, κυρία Ορφανίδου? Μία δύσκολη συμφωνία και μία δύσκολη απόφαση, όπως ήταν όλες οι αποφάσεις τα τελευταία 5 χρόνια, που στόχο πάντοτε έχουν στη σταθεροποίηση του τραπεζικού μας συστήματος, την ενίσχυση του και κυριότερα την προστασία των καταθετών. Να θυμίσω ότι πήραμε δύσκολες αποφάσεις πριν 5 χρόνια. Η κρατική στήριξη στο συνεργατισμό, το είπε πριν από το ίδιο στούντιο εδώ ο κ. Σταυρινίδης, ήταν για να αποφύγουμε τα χειρότερα, το προηγούμενο που ζήσαμε όλοι μας στο πετσί μας το 2013. Και τώρα αυτή η συμφωνία είναι ακριβώς για να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, τις κάκιστες πρακτικές του παρελθόντος, τα κατεστημένα του παρελθόντος, να διορθώσουμε αυτά τα λάθη και να προχωρήσουμε με ένα μεγάλο, εύρωστο τραπεζικό ίδρυμα, την Ελληνική Τράπεζα, που αυτή τη στιγμή παίρνει τα 10 δισεκατομμύρια καταθέσεις του συνεργατισμού και, και θα εξυπηρετεί και το κόστος αυτών των καταθέσεων και παίρνει και επίσης 10,3 δισεκατομμύρια ενεργητικού. Ναι, αλλά όλα αυτά που μας λέτε, πόσο σίγουρο είναι ότι θα τα δούμε να υλοποιούνται, γιατί και τότε με το 1,5 ευελπιστούσαμε όλοι σε καλύτερες μέρες τον συνεργατισμό, κάτι που δεν έγινε και συζητάμε κάτι εντελώς διαφορετικό 6 χρόνια μετά. 1,7 δισεκατομμύρια που ήταν 1,5 συν στήριξη. Τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε δει τα ωφέλη αυτής της κρατικής στήριξης, που ήταν να μην γίνει κούρεμα στο συνεργατισμό. Πρέπει να λέμε στον πολίτη τις αλήθειες. Δεν έγινε κούρεμα στο συνεργατισμό, γιατί υπάρχει και απόφαση για κρατική στήριξη 1,7 δισεκατομμύρια. Και ακριβώς λόγω αυτής της απόφασης σταθεροποιήθηκε το σύστημά μας, δεν πήγαμε σε κούρεμα, θωρακίστηκαν οι τραπέζες μας και φέραμε και ξένες επενδύσεις μέσα στον τόπο. Να θυμίσω το 1 δισεκατομμύριο αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου και τα 300 εκατομμύρια στην Ελληνική Τράπεζα. Τώρα, αυτό που γίνεται σήμερα και αναλαμβάνει μια επιβάρηση πραγματικά ο φορολογούμενος πολίτης 3,5 δισεκατομμύρια, ήταν λόγω το ότι μας προλάβαν τα γεγονότα και οι σχεδιασμοί μας έπρεπε να αλλάξουν. Μιλούμε για μεγάλες αυξημένες εποπτικές πιέσεις και τα νέα λογιστικά, διεθνή λογιστικά πρότυπα που δημιουργούν μεγάλες προβλέψεις στο συνεργατισμό, με αποτέλεσμα να θέλει πολύ, πολύ πιο μεγαλύτερα κεφάλαια από ό,τι αρχικά σκοπεύαμε. Και κυριότερα αναγκαστήκε και αυτή η κυβέρνηση να εκδώσει ομόλογα για 2,5 δισεκατομμύρια και τώρα ακόμη έναν δισεκατομμύριο για να στηρίξει τότε όλο αυτό που έγινε στο συνεργατισμό με τις ανυπόστατες φήμες και την εκροή των 2 δισεκατομμυρίων για να δείξει την εμπιστοσύνη του, για να έχει εγκλονιστεί εμπιστοσύνη των καταθετών. Όλα αυτά δυστυχώς δημιούργησαν αυτή την επιβάρηση και στο φορολογούμενο πολίτη, ο οποίος όμως για πρώτη φορά, σε αντίθεση με το παρελθόν, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό, παίρνει ως αντάλλαγμα για αυτό το κόστος 8,3 δισεκατομμύρια ενεργητικού, από τα οποία 7 δισεκατομμύρια περίπου είναι μη εξυπηρετούμενα, μισό δισεκατομμύριο εξυπηρετούμενα δάνεια και ακίνητα, όλα τα κίνητα του συνεργατισμού. Και θα έχει έσοδα με βάση τους υπολογισμούς. Θα έχει έσοδα αν όλα δουλέψουν σωστά με το φορέα. Αν αποφύγει τη διαχείριση του φορέα το κράτος, αν βάλουμε μέσα εξειδικευμένους οίκους, ικανούς, και αν βάλουμε μέσα και να αλλάξουμε το νομοθετικό μας πλαίσιο και δώσουμε τα εργαλεία τα σωστά στις τράπεζες, και για τις αναδιαρθρώσεις βέβαια, αυτός ο φορέας θα έχει νέες ροές εσόδου στην κυβέρνηση, 250 εκατομμυρίων από τα μη εξυπηρετούμενα. Τα εξυπηρετούμενα θα έχουν έσοδα έτσι και αλλιώς και θα μπορέσει να πουλήσει τα εμπορεύσιμα κίνητα του συνεργατισμού ή να τα ενοικιάσει. Τα βλέπετε όλα με πολύ θετικό φακό. Να δούμε ο κύριος Βιολάρης πώς τα διαβάζει. Να κάνουμε διάλογο. Όχι θετικό, ναι. Ρεαλιστικό, πάντοτε με προσοχή για να γίνουν όλα σωστά. Η διαχείριση πρέπει να γίνει σωστά. Σίγουρα. Ναι, κύριε Βιολάρη, εσείς πώς τα διαβάζετε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας? Ναι. Η άποψή μου είναι ότι ήταν μονόδρομος η κατάληξη αυτή που έχουμε δει χθες να συμβαίνει στο συνεργατισμό. Δηλαδή ήταν γνωστό, νομίζω, από την αρχή ότι δεν θα τα κατάφερνε ο συνεργατισμός να στηριχθεί με την αρχική στήριξη που του είχε δοθεί. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Πρέπει όμως κάποιος να δει επίσης αυτή τη στιγμή το τραπεζικό τοπίο της Κύπρου, ότι στην ουσία αποτελείται από δύο μεγάλες τράπεζες, και αυτό βεβαίως νομίζω ότι όλοι οι οικονομολόγοι το βλέπουν, ότι πλήττει άμεσα τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, άλλο να είχαμε ξεκινήσει πρώτης κρίσης με 4-5 τράπεζες και τώρα έχουμε 2 συν κάποιες άλλες μικρότερες,
Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι καθόλου. Ναι, αλλά όταν είχαμε περισσότερες, λέγατε εσείς ειδικοί, όχι εσείς προσωπικά όλοι, ότι δεν σηκώνει η Κύπρος, ξέρω εγώ, πολλά τραπεζικά ιδρύματα. Ναι. Αλλά όταν έχουμε λίγα και αυτή τη στιγμή 2-3 τραπεζικά ιδρύματα κάποιου μεγέθους, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ λιγότερος ανταγωνισμός και αυτό είναι εις βάρος του καταναλωτή, του δανειολήπτη, όχι του παλιού δανειολήπτη, του καινούριου δανειολήπτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πόσα μας κόστησε αυτό το deal? Μετά. Θα σας είπε τα νούμερα τώρα. Συμφωνείτε με τα νούμερα? Ναι. Γιατί εκφράζονται απόψεις και για άλλους αριθμούς. Κοιτάξτε, να σας πω. Συμφωνώ με τα νούμερα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Αλλά όπως είπε και η κυρία Σάβια, είπε σε αυτά που έχει παρουσιάσει, 2-3 αν. Αν είπε συμβεί αυτό, αν αυτό συμβεί, τότε θα πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Κανένας λογικός και σοβαρός οικονομολόγος δεν μπορεί να είναι 100% βέβαιος ότι όλα θα συμβούν όπως έχουν σχεδιαστεί, διότι πάντοτε υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους. Δηλαδή είναι αυτό που σας φοβίζει περισσότερο μετά από αυτή τη συμφωνία? Αυτό ναι. που με φοβίζει περισσότερο είναι ότι εξακολουθούμε μέχρι σήμερα να μιλούμε για ένα φορέα διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε της συνεργατικής είτε των άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων, τον οποίο φορέα δεν τον έχουμε δει ακόμα να υλοποιείται και ούτε ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει. Πιστεύω ότι έπρεπε αυτός ο φορέας να είχε δημιουργηθεί από το 2013, από το 2014, ακόμα είμαστε στο 2018 και δεν τον έχουμε δει. Ακούμε για τον φορέα, ξέρουμε και το όνομα του, αλλά δεν ξέρουμε τι θα διαχειριστεί και με ποιον τρόπο θα διαχειριστεί αυτός ο φορέας τα όποια δάνεια. Είπε η κυρία Σάβια ότι πιστεύει ότι αυτός ο φορέας θα βοηθήσει σε κάποιο βαθμό. Ναι, όλοι το πιστεύουμε και όλοι το ελπίζουμε. Αλλά πρέπει να το δούμε, να υλοποιείται. Και εν τω μεταξύ όμως, έχει τώρα αρκετών καιρών που ήδη οι τράπεζες, περιλαμβανομένες και της συνεργατικής, πριν να συμβεί αυτό το deal που έγινε εχθές, ξεκίνησαν διαδικασίες εκποίησεων εναντίον πάρα πολλών δανειοληπτών. Ωραία. Άμα και όταν δημιουργηθεί αυτός ο φορέας, εκείνοι οι δανειολήπτες θα ενταχθούν, δεν θα ενταχθούν, κανένας δεν το ξέρει. Ωραία. Πώς το καθεστώς δηλαδή που θα λειτουργεί πλέον με αυτούς που έχουν συμφωνίες με τον συνεργατισμό, ξέρετε ποιον μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, και σε συμβάσεις και σε δάνεια και σε επιτόκια και σε όλα αυτά. Ναι. Υποτίθεται ότι το καλό κομμάτι, να στο ονομάσουμε, ναι, ναι, του συνεργατισμού μεταφέρεται στην Ελληνική Τράπεζα και συνεχίζουν να συναλλάττονται μαζί της με τους ίδιους όρους που προϋπήρχαν. Ναι. Το άλλο κομμάτι υποτίθεται πάλι ότι θα μεταφερθεί στον φορέα. Που πάλι σας λέω, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός ο φορέας. Δεν ξέρω αν η κυρία Σάβια έχει κάποια πληροφορία που δεν την έχω. Έχω διαφορετική άποψη για αυτόν τον θέμα. Ναι, είναι, δεν είναι η εστία ο φορέας που θα δημιουργηθεί αλλά τη διαχείριση. Να τα διαχωρίσουμε και είναι πολύ σημαντικό, κύριε Βιολάρη, νομίζω έτσι όπως τα θέσετε, να το διευκρινίσουμε. Ναι. Η εστία, έχω την εντύπωση, ότι θα είναι η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης. Εκεί θα ενταχθούν δάνεια από τις ευάλωτες ομάδες, από όλο το τραπεζικό ίδρυμα, νομίζω εξαιρωμένου του. Δεν έπρεπε να προϋπάρχει αυτό το φορέας. Είναι σε εξέλιξη και θα δοθεί ως πακέτο βεβαίως, επειδή περιμέναμε να κλείσει η συμφωνία, από ό,τι αντιλαμβάνω. Δεν μπορείς να τρέξεις τα γεγονότα χωρίς να κλείσει η συμφωνία με τον συνεργατισμό. Μα και να μην κλείσει η συμφωνία, του εστία, υπάρχουν άλλα τραπεζικά. Δεν έπρεπε να τα είχατε χειριστεί ήδη αυτά τα θέματα? Γιατί έπρεπε να κλείσει η συμφωνία? Τώρα που πραγματικά υπήρξαν μεγάλες αυξημένες εποπτικές πιέσεις από το ευρωσύστημα, που αφορά όλες βέβαια τις συστημικές τράπεζες της Ευρώπης και όχι μόνο το συνεργατισμό, την Τράπεζα Κύπρου ή την Ελληνική. Τώρα που μπορεί το κράτος, και εκεί θα ήθελα να καταλήξω, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα επιτέλους το κράτος, σε αντίθεση με το 2013, γι' αυτό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τότε φορέα, γι' αυτό που δεν μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Τώρα που μπορεί, γιατί έχουμε ανάπτυξη, έχουμε πλεονάσματα, μπορούμε να αγγίξουμε. Αλλά έχουμε και αύξηση το του χρέους. Και αυτό ίσως μας τυχήσει, κυρία Ορφάν. Τώρα έχει φτάσει στο 110 πάλι. Μάλιστα. Το είχαμε ρίξει κάτω από το 100, τώρα το ξανανεβάσαμε. Υπάρχει βεβαίως αύξηση.
αύξηση. Απλώ να το ολοκληρώσω το προηγούμενο. Θα είναι αιστεία με την κοινωνική πολιτική και αυτό ο φορέα που θα συσταθεί ω απόρρια βέβαια αυτή τη συμφωνία με πολύ αυστηρά κριτήρια. Και σωστά ο κ. Βιολάρη έχει πει ότι κανεί δεν μπορεί να είναι με βεβαιότητα που να πει ότι θα πετύχει. Αλλά έχουμε τα χέγγια πραγματικά και δημιουργούμε τι συνθήκε για να πετύχει, γιατί θα είναι και πολύ αυστηροί οι όροι από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από του επόπτε μα για να πετύχει. Ένα λεπτό, κύριε Βιολάρη, να ολοκληρώσει. Ναι. Αυτό που με. Τι ήταν το. Ρώτησα το δημόσιο χρέο, το 110. Τι μπορεί να μας. Επιβαρύνεται βεβαίως το δημόσιο χρέος με λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτή τη φορά το δημόσιο χρέος και η επιβάρυνση στον πολίτη, στο φορολογούμενο πολίτη, έχει ως εξασφάλιση 8,3 δισεκατομμύρια ενεργητικό. Αυτά θα αποδώσουν, θα δημιουργήσουν νέες ροές εσόδων στο κράτος, που είναι καθαρά, χωρίς τραπεζική άδεια, χωρίς εποπτικές πιέσεις, είναι καθαρά έσοδα στο κράτος, εάν και εφόσον το διαχειριστούμε βεβαίως σωστά. Άρα υπάρχει ένα αλλά. Αυτό που λέτε πρέπει πολύ. Να πάρουμε εξειδικευμένους οίκους για να το διαχειριστούν και όχι το κράτος. Πώς συνάδει αυτό που λέτε με τις κινήσεις που βλέπουμε τελευταίως, ότι υπάρχουν τάσεις για να αυξηθούν οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, να επανέλθουν σταδιακά στα επίπεδα που ήταν πριν? Δεν λέω ότι δεν πρέπει να επανέλθουν, αλλά αφού υπάρχει αυτή η κατάσταση τώρα, μπορούσε αυτό να καθυστερήσει λίγο. Έχετε δίκιο, κύριε Βιολάρη, ότι πρέπει πάντοτε να μετρούμε το δημοσιονομικό κόστος σε κάθε κίνηση. Μάλιστα. Να είμαι βέβαιη με βάση και τις πρακτικές του παρελθόντος, που δεν έχουμε δει να διαψευθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι κινήσεις μέχρι σήμερα του Υπουργού Οικονομικών και της κυβέρνησης για την πορεία της οικονομίας μας, να τους δώσουμε εμπίστοση ότι έχουν κάνει την μελέτη τους, την έρευνα τους, για να μπορεί αυτή η αύξηση ή μάλλον η μείωση των αποκοπών των δημόσιων υπαλλήλων, γιατί δεν είναι αύξηση, να μην επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Και βεβαίως τώρα επαναλαμβάνω που μπορεί το κράτος, θα κάνει και την κοινωνική του πολιτική για τις ευάλωτες ομάδες. Για τα λάθη που έγιναν, θα το ψάξετε, κυρία Ορφανίδου? Έχω την εντύπωση, επειδή λέγεται συμβαίνει. Ή πρέπει να το ψάξουν αυτοί που πρέπει, γιατί ακούμε για έρευνες κτλ. Έγιναν λάθη τα τελευταία 6 χρόνια. Εγώ έχω την εντύπωση ότι έγιναν τραγικά λάθη που μας οδήγησαν σε 7,7 δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι το 2014. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες εκεί. Ήταν 60% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τα τελευταία 5 χρόνια, 4 χρόνια, έχουν δοθεί μόνο 800 εκατομμύρια δάνεια, εκ των οποίων μόνο 1,5%. Κάτι 13 εκατομμύρια είναι μη εξυπηρετούμενα. Δηλαδή συγκρίνεται 7,7 δισεκατομμύρια με κάτι 13 εκατομμύρια. Βεβαίως, αν υπάρχουν ευθύνες για καθυστερήσεις ή λάθη αυτής της διοίκησης, όπως κυριότερα και τις ευθύνες των προηγούμενων δεκαετιών, πρέπει να γίνει έρευνα από την αρχή ως το τέλος, φύλο και φτερό, όλα τα δάνεια να ελεχθούν. Μάλιστα. Και εκεί σε που αυτό, υπάρχουν ευθύνες, να δοθούν. Και να συμφωνήσω, πιστεύω ότι στον έλεγχο, κύριε Βιολάρη. Ναι, όχι, και στα λάθη. Ότι είχα ξεκινήσει από το 60 και μετά, δεν είναι καινούργια λάθη. Ήταν μια πρακτική, μια νοοτροπία που ακολουθεί. Ότι αν έχεις δάνειο στο συνεργατισμό, δεν πληρώνει. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, όχι, στο συνεργατισμό ήταν πιο έντονο, κύριε Βιολάρη. Έντονο, ναι, ναι, ναι. Αλλά να μην ξεχνούμε όμως και έναν άλλο σημείο, ότι ο συνεργατισμός συνδεόταν περισσότερο με μια μερίδα ανθρώπων, η οποία αυτή η μερίδα ανθρώπων τώρα, και με το παράδειγμα που είπε τώρα η κυρία Ορφανίδου για το πόσα δάνεια δόθηκαν τον τελευταίο διάστημα, δείχνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, οι διάφοροι μικροεπαγγελματίες κτλ., δεν είμαι βέβαιος πλέον πού θα μπορούν να αποταθούν και αν θα τους δοθεί δάνειο ή όχι, διότι αυτή τη στιγμή τα δάνεια, για να ξέρετε, γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Δηλαδή, απλώς υποβάλλεις μία αίτηση, αμέσως το σύστημα έχει μέσα τα στοιχεία που έχει για τον κάθε ένα. Είσαι εγκρίνηση απορρίπτη. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, δεν έχει σημασία που είσαι, δεν έχει σημασία εάν σου δώσει δάνειο, αν θα βοηθηθεί το τάδε χωριό ή η τάδε περιοχή. Δεν έχουν αυτά πλέον καμία σημασία. Σημασία έχει το τι δείχνει το σύστημα. Να, φταίει όμως και η ασυνέπεια, σωστά? Ναι, δεν ξέρω αν είναι μόνο. Αν δεν φταίει μόνο το σύστημα, είναι και η ασυνέπεια που την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ βαριά λέξη, δεν νομίζω οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μιλώ για αυτούς. Δεν μιλώ για αυτούς. Μιλώ για όλη αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Μάλιστα, εδώ συμφωνούμε. Ναι, όχι μόνο για αυτούς. Για το δημόσιο χρέος, τι λέτε και τι σας ανησυχεί περισσότερο? Με ανησυχεί, διότι είναι γνωστό ότι ήταν με μεγάλη δυσκολία που καταφέραμε όταν ήθελαμε να μπούμε στην Ευρωζώνη να μειώσουμε το δημόσιο χρέος εκεί που μας επέβαλαν οι δείχτες του Μάστριχτ. Και μετά ήρθε η κρίση, δυσκόλεψαν τα πράγματα
Και τώρα πάλι με αυτή την κίνηση που λέμε ήταν μονόδρομος. Δεν υπήρχε δηλαδή. Αν δεν γινόταν, θα κατέρνε ο συνεργατισμός και θα ήταν χειρότερα. Δηλαδή θα συνέβαινε κάτι παρόμοιο με εκείνο που συνέβηκε στη Λαϊκή. Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να γίνει. Έγινε. Λοιπόν, άρα πρέπει αυτή τη στιγμή να είμαστε πιο προσεκτικοί στο μέλλον. Οπωσδήποτε να βοηθήσουμε, όπως είπε και η κυρία Ορφανίδου, τις ευάλωτες ομάδες, αλλά άμεσα. Διότι σας θυμίζω ότι πριν τρεις μήνες είχε γίνει μια σύσκεψη των Προεδρικών με όλους τους εμπλεκόμενους και υπουργείων και Χρηματοοικονομικός Επίτροπος και η Κεντρική Τράπεζα και τα κόμματα. Και είχε ανακοινωθεί σε εκείνη τη συνάντηση ότι σε μία εβδομάδα θα ανακοινώνεται το εστία. Δεν ανακοινώθηκε, έχουν περάσει τρεις μήνες. Και ακόμα θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Κλείνουμε, ναι. Μια τελευταία τοποθέτηση. Ναι. Είναι ένα πακέτο που αγγίζει και τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που είναι πολύ σημαντικές για τις βιώσιμες αναδιαρθρώσεις. Και εκεί υπάρχουν διαμαρτυρίες. Περιμένουμε την κατάληξή του. Ναι. Θα είναι και το εστία, αλλά να πω και κάτι άλλο. Δύο πιστολή, δύο οίκη αξιολόγησης. Ο Fitch και DBRP. Τους τελευταίους 2-3 εβδομάδες έχουν αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους μας, δείχνοντας ότι συμφωνούμε αυτές τις κινήσεις. Είμαστε σε άμεση επαφή με τους επόπτες μας, οι οποίοι δίνουν το πράσινο φως για αυτές τις κινήσεις. Να δούμε τώρα με τον συνεργατισμό πώς θα τοποθετηθούν. Είναι πραγματικά, παρόλο που υπάρχουν προβλήματα και ήταν και πολύ δύσκολη πραγματικά η απόφαση με την επιπλέον επιβάρηση του φορολογούμενου πολίτη. Εν τούτης, εάν τύχει σωστή διαχείριση, υπάρχουν εξασφαλίσεις για να πάρουμε τα χρήματα πίσω για το φορολογούμενο πολίτη. Και θα έχουμε πλέον ένα σταθερό σύστημα τραπεζικό που δεν θα έχει καμία σχέση με τις κακές πρακτικές του παρελθόντος. Να μου επιτρέψετε σύντομα, ναι. Πολύ σύντομα να πω ότι και άλλες φορές κάποιοι από αυτούς τους οίκους μας έλεγαν και για τη Λαϊκή και για άλλες καταστάσεις πολύ θετικές προβλέψεις. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για τους δύο. Να'στε καλά. Να δούμε. Όλοι κρίνονται από τα έργα τους πάντα. Και από τα αποτελέσματα. Πάντα. Ευχαριστώ για τους δύο. Πάμε να δούμε το σοβαρό.